2021 είναι μια χρονιά βεβαίως επαιτειακή, καθώς συμπληρώνονται 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Ο κορονοϊός βέβαια δεν αφήνει να ξετυλιχθεί έτσι όλο το πρόγραμμα των εκδηλώσεων που έχουν γίνει. Ωστόσο, καλό θα είναι να σταθούμε σε κάποιες από τις προσωπικότητες των ανθρώπων που σημάδεψαν με την παρουσία τους και τον αγώνα και όχι μόνο και τα πρώτα χρόνια ελευθερίας της Ελλάδας. Και δεν θα μιλήσουμε άλλον παρά τον Ιωάννη Καποδίστρια, αυτόν πραγματικά τον Άγιο της πολιτικής, ίσως και από τους λίγους ηθικούς πολιτικούς. Θα μας τα πει αμέσως καλύτερα ο κύριος ο συγγραφέας, ο κύριος Γιώργος Λεκάκης, τον οποίο ευχαριστώ πάρα πολύ που θα μιλήσει μαζί μας. Κυκλοφόρησε τώρα το 2021 το νέο του βιβλίο, το πιο πρόσφατο, επίτομος βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια, με την επιμέλεια βέβαια του Αρχείου Πολιτισμού και από τις εκδόσεις Τάλος Φ. Ο κύριος Λεκάκης είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Καλημέρα. Καλημέρα, καλημέρα Βασιλική μου, καλημέρα σε όλο το ακροατήριό σου. Τι κάνουμε, καιρό έχουμε να τα πούμε, ναι, αλλά σας παρακολουθούμε από διάφορα δελτία τύπου και όχι μόνο. Επιλέξατε να γράψετε την βιογραφία του Ιωάννη Καποδίστρια. Ναι, δεν το επέλεξα, δηλαδή πώς να σου το δώσω καταλάβεις, δεν είναι κάτι που το διάλεξα. Ήταν κάτι το οποίο ήταν καιρό στο κεφάλι μου, στα σχέδιά μου, στο να το κάνω, αλλά όπως γράφω και στο βιβλίο, ουδέποτε κανείς θα μπορέσει να γράψει ένα βιβλίο για τον Καποδίστρια. Δεν χωράει σε ένα βιβλίο αυτός ο άνθρωπος. Είναι από τους άχορους της ιστορίας. Ο μεγάλος Ιωάννης Καποδίστριας, όσοι τόμοι και να γραφούν θα είναι πάντα χρήσιμοι, όσα βιβλία και να γραφούν θα είναι πάντα χρήσιμα, και καλό είναι όλοι οι συγγραφείς, ιστορικοί, μελετητές, οποιοδήποτε από καιρό εις καιρόν να επανέρχονται στον Καποδίστρια, να μας δίνουν ένα πόνημα για τον Καποδίστρια για να μην τον ξεχνάμε. Η αλήθεια είναι ότι είναι πάντα επίκαιρος και η αλήθεια είναι επίσης ότι είναι ξεχασμένος για το 1821. Πολλοί πιστεύουν ότι επειδή ήρθε πολύ μετά την Επανάσταση στην Ελλάδα και αφού είχαν κατά κάποιον τρόπο έτσι τα πράγματα, ας το πούμε, κριθεί, ήρθε εκ του ασφαλούς για να αναλάβει τη νέα χώρα που δημιουργείται εδώ, μετά από πρόσκληση βέβαια της Εθνοσυνέλευσης. Δεν είναι καθόλου έτσι τα πράγματα. Ο Καποδίστριας παίζει βασικό ρόλο στην Επανάσταση του 1821. Είναι από τους βασικούς προτεργάτες, μειώντας την Ελλάδα. Ήταν στην Ρωσία, όπως ξέρουμε ήταν, ας το πούμε, υπουργός εξωτερικών της Ρωσίας τότε, κατά κάποιο τρόπο έτσι για να καταλάβει. Πολύ κοντά στο Τζάρο. Ναι, πάρα πολύ κοντά στο Τζάρο, όχι μόνο πολύ κοντά, αλλά και εκ των απορρίτων του και επίσημα και μη. Το συμβουλευόταν, δηλαδή σχεδόν δεν κουνούσε ρούπι ο Τζάρος, εάν δεν, η ρωσική πολιτική δηλαδή, αν ο Καποδίστριας δεν την διεύθυνε. Σε μια εποχή μάλιστα ο Καποδίστριας διεύθυνε και τις τύχες του κόσμου, του τότε γνωστού κόσμου, όλου του κόσμου δηλαδή, τις πολιτικές τύχες με επιστολές του και με έδινε κατευθύνσεις. Τέλος πάντων, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήταν πάρα πολύ υψηλά ιστάμενος και έδειξε την αξία του στα πολιτικά και διπλωματικά σαλόνια της Ευρώπης, πολύ νεαρός, και αυτός ο απίθανος Κερκυραίος έχερε εκτιμήσεως όλο τον κόσμο. Φανταστείτε ότι στην Ελβετία, την οποία συνένωσε σε κράτος και της έδωσε και τρόπο λειτουργίας, ακόμα σύνταγμα και λοιπά, εκεί πατάνε, ναι, στα καντόνια. Όχι του... ακόμα, εκεί πατάνε. Αυτό έχουν ως διάρθρωση. Αυτό έχουν ως διάρθρωση, ως σύγκληση, ως σκέψη, ως άγιο τους, έτσι, ως μέντορά τους και ιδρυτή τους. Και εκεί πάλι, για να το πετύχει αυτό, έδειξε σπουδαίες διπλωματικές ικανότητες, ακυρώνοντας επί της ουσίας τις σκέψεις της μεγάλης τότε Αυστρίας. Ξέρετε ότι η Αυστρία δεν ήταν μικρός αντίπαλος και μελιτέος με τον Μέτερνιχ. Οι κόντρες του Μέτερνιχ με τον Καποδίστρια στα διεθνή φόρα, θα λέγαμε σήμερα, στα διεθνή διπλωματικά σαλόνια, είναι παροιμιώδης. Και φυσικά ήταν η κόντρα ενός αρχηγού κράτους με έναν υπουργό κράτους. Δηλαδή ήταν άνισες οι κόντρες. Φανταστείτε λοιπόν έναν αρχηγό κράτους να κοντράρεται
με ένα, όχι αρχηγό κράτους, αλλά με έναν υπουργό κράτους. Ήταν πολύ σημαντικό. Φανταστείτε λοιπόν πόσο τον υπολείπονταν. Σε όλη αυτή την ιστορία λοιπόν, επειδή και ο Καποδίστρας γύρισε πάρα πολύ και Γαλλία και Λονδίνο και Παρίσια και Αλβετίες, όπως είπαμε, Γερμανίες κλπ. Οργάνωνε τους Έλληνες. Οργάνωνε και έδινε κατευθυντήριες γραμμές. Στην Βιέννη δε, όπου η Βιέννη τότε ήταν Ελλάδα, έτσι, Ελληνοκρατήτο, και κυρίως από τους Μακεδόνες ήταν εκεί πέρα, όλοι οι μισή Κοζάνη και η μισή Χαλκιδική ήταν εκεί πέρα πάνω. Εκεί βέβαια, σε κάποια μπειραρία, δηλαδή σε κάποιο μπαράκι, να τα λέγαμε, που πήγαινα βράδυ για να μπορέσουμε να συνοηθούμε, για να μην μιλάμε με όρους που δεν καταλαβαίνουν τα νέα παιδιά, πήγαινε να πει το κρασάκι του ένα βράδυ, άκουσε. Και είναι σημαντικό αυτό, γιατί στην ζωή σου συμβαίνει κάτι και αλλάζουν τα πάντα, τυχαία, εντός εισαγωγικών. Άκουσε να τραγουδούν, πίνοντας το κρασάκι τους, οι Έλληνες, το Φούριο του Ρίδα. Ο οποίος είχε μελοποιηθεί από αυτούς όπως, δεν ξέρουμε αν υπάρχει επίσημη μελοποίηση, υπήρχε τότε επίσημη μελοποίηση από κάποιον, αλλά τον τραγουδούσαν και τον απήγγυλαν, αν θέλετε. Συγκινήθηκε πάρα πολύ βλέποντας τον νόστο αυτό και τα δάκρυα των εκείνων των Ελλήνων που ακόμα δεν είχαν πατρίδα ελεύθερη, και αποφάσισε να επισπεύσει τις διαδικασίες. Ξέρετε, η σκέψη, η αρχική σκέψη ήταν η Επανάσταση θα γίνει το 1931, όχι το 1921, και ο Καποδίστριας και ο Κοραής και άλλοι, ας πούμε, έλεγαν ότι είναι νωρίς ακόμα. Δεν είναι έτοιμος ο κόσμος, ο λαός, ο ελληνικός, δεν είχε παιδεία, έτσι, και το πληρώσαμε αυτό το ότι δεν είχαμε παιδεία. Το μας αφήσανε χωρίς γράμματα, χωρίς γραφές, γενοκτονία είναι αυτό στην ουσία, έτσι, χωρίς να εκδίδονται ελληνικά βιβλία, τα ελληνικά βιβλία εκδίδονταν στο εξωτερικό, στην χώρα μας. Άφησε το λαό αμόρφωτο, προσπάθησαν να τον αποκόψουν από τις ρίζες του, από τις αρχαίγονες ρίζες του, προσπάθησαν να τον πείσουν ότι δεν είναι Έλληνας, προσπάθησαν να τον πείσουν ότι δεν έχει καμία σχέση με τους αρχαίους Έλληνες. Ένα σωρό πράγματα δηλαδή που προσπάθησαν να αποκόψουν τον Έλληνα από την ταυτότητά του. Γι' αυτό λοιπόν και ο Κοραής και ο Καποδίστρας πρέσβευαν ότι πρέπει ο λαός πρώτα να μορφωθεί, πρώτα να αποκτήσει παιδεία, πρώτα να μάθει το ποιος είναι. Να καταλάβει γιατί είναι σπουδαία η χώρα του, η πατρίδα του. Και ύστερα, πρέπει να είναι ελεύθερη. Ναι. Και ύστερα θα είναι ευκολότερο να αντισταθεί. Όμως, διπλωματικές κινήσεις, γιατί ξέρετε, πάντα πρέπει να βλέπουμε το μεγάλο κάδρο, όχι το μικρό, το μικρό μας παραπλανά. Διπλωματικές κινήσεις και λυκοφιλίες, πότε η Γαλλία με την Ρωσία, πότε η Ρωσία με την Τουρκία, πότε η Τουρκία με τη Γαλλία, πότε η Ρωσία με την Αγγλία, πότε, δηλαδή στη μεγάλη σκακέρα επάνω έφεραν έτσι τα πράγματα που τελικά συμφώνησε και ο Καποδίστριας ότι ας γίνει τώρα και θα δούμε τι έχει να συμβεί στην πορεία, βλέπουμε τι θα κάνουμε. Φανταστείτε ότι είχαν ήδη ξεκινήσει 50 χρόνια πριν μυστικές λέσχες, θα τις λέγαμε clubs, κλειστά clubs, όπως υπήρχαν στην Ιταλία πολλά τέτοια. Κολέγιο, είναι το club, είναι από το κλουβί κολέγιο, που ήταν μυστικά και μυστικιστικά, και κάποια από αυτά λοιπόν συγκέντρωναν τους Έλληνες, διέδιδαν βιβλία, ήταν λέσχες αναγνώσεως, ήταν λέσχες διαχείρισης, εκτύπωσης βιβλίων, να μοιράζονται φυλάδια με κείμενα δεξιά και αριστερά, όπως τα κείμενα του Ρίγα και άλλων διαφωτιστών υπέρ των Ελλήνων, και τέτοια υπήρχαν παντού, στην Τεργέστη, υπήρχαν στη Βενετία, στη Βερόνα, στην Πάδοβα, στο Βουκουρέστι φυσικά πάρα πολλά χρόνια πριν, στο Ιάσιο, στην Οδυσσό, παντού, στο Μόναχο, στο Παρίσι, το ελληνόγλωσσο ξενοδοχείο. Δηλαδή ήταν γεμάτη η Ευρώπη με μικρούς πυρήνες Ελλήνων, που σιγά σιγά εντρυφούσαν στην ιστορία τους, στα πατρογονικά τους, στην ταυτότητά τους, στην ταυτότητά τους. Και αυτό ήταν, ας το πούμε, αρκετό για να μπορέσουν οι Έλληνες να δημιουργηθεί μια μαγιά Ελλήνων, οι οποίοι θα βοηθούσαν λίγο παραπέρα την Επανάσταση και με πνευματική καθοδήγηση. Γιατί σας είπα ότι καμία Επανάσταση δεν μπορεί να πετύχει αν δεν έχει πνευματικό ηγέτη, καθοδηγητή.
Δεν γίνονται επαναστάσεις με τα όπλα. Το όπλο είναι η τελευταία λύση ενός επαναστάτη, ενός επαναστατημένου λαού. Πρώτα πρέπει να υπάρχει πνευματική αφύπνιση και ύστερα έρχεται και η άλλη. Και αν έχεις πνευματική αφύπνιση, ίσως να μην χρειαστείς καν τα όπλα. Mm-hmm. Φανταστείτε λοιπόν ότι σήμερα ο ελληνικός λαός, έτσι όπως είναι, με τη χάλια παιδεία που του έχουν δώσει τα τελευταία 50 χρόνια, δεν μπορεί να επαναστατήσει, διότι δεν ξέρει ποιος είναι. Δεν ξέρει την ταυτότητά του, δεν βλέπει τους αρχαιολογικούς χώρους του, δεν βλέπει τα αρχαία του ευρήματα στα μουσεία. Αν δεν προλάβει, τα προλάβει, αν δεν τα δώσουν. Ναι, το τελευταίο. Οπότε δεν ξέρει την ταυτότητά του. Αν δεν ξέρει την ταυτότητά σου, για τι να πολεμήσει, ποιος είσαι, ποιος τα αλήθεια είμαι εγώ και πού πάω. Έτσι. Και όταν σε έχουν βυθίσει και σε μια οικονομική εξαθλίωση και κοιτάς μόνο τα προστοζήν, είναι όλα μαζί. Όλα μαζί, ένα πακέτο κάτι. Τι παρέλαβε ο Καποδίστριας, κύριε Ελεκάκη? Τίποτα. Και πώς μπόρεσε αυτός ο άνθρωπος, τι φως είχε μέσα του πραγματικά για να κάνει όλα αυτά τα πράγματα που έκανε ένας άνθρωπος μόνος? Όταν ήρθε, όχι μόνο δεν παρέλαβε τίποτα, το καμένη γη είναι αστείο. Είναι πραγματικότητα, διότι ο Ιμπραήμ είχε κάψει την Πελοπόννησο όλη. Εκεί έμεινε ότι παρέλαβα καμένη γη. Η έκφραση. Φανταστείτε ότι και τις τελευταίες 2.000 λίρες του, τις τελευταίες που του είχαν μείνει πια από την τεράστια περιουσία που είχε και η οικογένεια Καποδίστρια, αλλά και ο ίδιος προσωπικός, τις έδωσε στο κοινό ταμείο. Μάλιστα υπήρχαν βουλευτές τότε, υπουργοί του, οι οποίοι δεν συμφωνούσαν με αυτόν, ήταν στην αντιπολίτευσή του. Αλλά όταν και ήταν βουλευτές, οι υπουργοί του, έτσι, γι' αυτό έλεγε και ο καημένος, με ό,τι χώμα έχουμε, τέτοια τσουκάλια θα φτιάξουμε. Δεν μπορούσε να βρει κι άλλους και στο τέλος τον παραδέχτηκαν. Και όταν έφυγε, βέβαια, στεναχωρέθηκαν με τον τρόπο που έφυγε, στεναχωρέθηκαν πάρα πολύ. Επίσης θέλω να σας πω ότι δεν υπήρχε καμία δομή. Δηλαδή δεν υπήρχαν σχολεία, δεν υπήρχαν δρόμοι, δεν υπήρχαν λιμάνια. Δεν υπήρχαν, μιλάω για λιμάνια οργανωμένα, με τελωνία κλπ. Δεν υπήρχε οικονομικό σύστημα, δεν υπήρχαν φυλακές, δεν υπήρχαν δικαστήρια, δεν υπήρχε νόμος, δεν υπήρχαν νόμοι. Ποιοι ήταν δικαστές ή τοπάρχες? Δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε καμία κοινωνική δομή, ορφανοτροφία, νοσοκομεία. Δεν είχε τίποτα η χώρα όταν ήρθε. Το κράτος όταν ήρθε. Και το κράτος βέβαια ήταν ένα κρατήριο. Ήταν η ώρα του Καποδίστρια λοιπόν. Μόνο ο Καποδίστριας θα μπορούσε να τα έχει βάλει με αυτό το χάος. Πραγματικά. Ουσία το χάος είναι μικρή λέξη που περιγράφεται. Όντως. Ναι, είναι μικρή λέξη. Οι άνθρωποι που ήρθαν να τον υποδεχτούν, περιγράφει ο Κασομούλης, ήταν γυμνοί. Μπορείτε να το καταλάβετε. Δεν είχαν ρούχο να βάλουν πάνω τους. Είχαν κάτι ξεύτια πάνω τους για ρούχα. Ήταν φυσικά ανυπόδητοι, ήταν πεινασμένοι, ήταν λερωμένοι. Και το λέω με κάθε αγάπη αυτό, δεν το λέω υποτιμητικά. Λέω από τη φτώχεια. Εξαθλειωμένοι δηλαδή. Άνθρωποι, ναι, από την από σκλαβιά. Τη φτώχεια, ναι, λαχανίδες τρώγανε και αν πρισμένα τα παιδιά. Ήταν ένα χάλι μαύρο. Και παρόλα αυτά, μέσα σε όλο αυτό το κλίμα, βρίσκει τη δυνατότητα να φτιάξει συμμαχίες, να στέλνει επιστολές στο εξωτερικό και να προσελκύει προσωπικότητες του εξωτερικού προς την Ελλάδα. Βέβαια, σε όλη αυτή την ιστορία, να σας πω ότι δεν βοήθησαν αυτούς που αργότερα και που μέχρι σήμερα εξακολουθούμε να λέμε συμμάχους. Δεν ήταν καθόλου συμμαχοί μας τότε οι Γάλλοι, οι οποίοι τον ίδιο καιρό σκεφτείτε, φανταστείτε. Έχουμε ένα λεπτό, κύριε Λεκάκη, και θέλω να σας παρακαλέσω να βγαίνουμε ανατακτά χρονικά διαστήματα και να σκιαγραφούμε την Επανάσταση. Φανταστείτε λοιπόν ότι όταν Καποδίστριας προσπαθεί να χτίσει ένα κράτος που είναι από την Αίγινα έως τον Άφλιο, τόσο ήταν, έτσι, οι Γάλλοι είχαν εγκαταστήσει 14.000 στρατό στο Άργος για να πάρουν αυτό το κράτος. Μάλιστα. Και ο άλλος προσπαθούσε να στήσει ένα κράτος. Τι να κάνει δηλαδή με 14.000 στρατό, όταν εμείς δεν είχαμε στρατό, τακτικό στρατό δεν είχαμε. Τελικά. Είχαν ενταγμένου σε τακτικό στρατό. Τα διαπλεκόμενα της εποχής δολοφόνησαν τον Καποδίστρια. Όχι, καμία σχέση. Καμία σχέση. Δεν έχουν καμία σχέση Μαυρομιχαλαίοι και οι Έλληνες με τη δολοφονία του Καποδίστρια. Είναι ξένος δάκτυλος. Ξένος δάκτυλος. Αγγλικός, γαλλικός, όλα αυτά. Ναι, ακριβώς. Θα τα δούμε. Λοιπόν, δέχεστε αυτό μια φορά το μήνα να μιλάμε για την Ελληνική Επανάσταση? Δέχεστε. Να μιλάμε. Σας ευχαριστώ, κύριε Ελεκάκη. Είναι ένας τρόπος να μάθουμε να αποκτήσουμε την επίγνωση που μας λείπει. Σας ευχαριστώ θερμά. Καλή συνέχεια. Καλό τάξη.